ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα μαζί, για να συνεχίσουμε με αφηγήσεις πνευματικών τέκνων του Οσίου Γεωργίου Κασλίδη, σχετικά με τη φιλανθρωπία του, τη φιλοτεχνία του και φιλοξενία του. Ο Όσιος, λένε, ήταν ένας άριστος παιδαγωγός. Είχε ένα ωραίο τρόπο να εμπνέει πάντοτε το καλό. Σε μία νέα σύζυγο από το χωριό της Σύψας, ζήτησε να του πάει ένα ζευγάρι παντόφλες, ένα ζευγάρι κάλτσες και ένα μπουκαλάκι κονιάκ. Το κονιάκ το έβαλε μέσα στο νερό με το οποίο του έπλυνε τα πόδια. Την ώρα εκείνη τη συμβούλευσε με καλοσύνη. «Όταν θα βλέπεις γέρο ανήμπορο, να τον φροντίζεις με αυτή την ίδια λαχτάρα και αγάπη όπως τώρα το κάνεις σε μένα». Υποσχέθηκε πως θα το κάνει και το έκανε. Ανθρώπους που δεν γνώριζε ηλικιωμένους, τους έπαιρνε στο σπίτι και τους φρόντιζε. Ο Όσιος έλεγε στην πεθερά της, «Δεν θα μαλώνεις το κορίτσι για αυτό που κάνει. Έτσι χαίρεται και ο Θεός». Μία φορά πήγε στο σπίτι της ένας φτωχός που πεινούσε και τον χόρτασε. Είχε φύγει από ψυχιατρική κλινική. Εκείνη δεν το γνώριζε, ούτε φοβήθηκε. Ο φωτισμένος όμως Όσιος γέροντας τα γνώριζε όλα και χάρηκε διπλά για αυτή τη στην πράξη και μόλις την είδε την ευχαρίστησε για το καλό που έκανε. Της αποκάλυψε τότε όλη την μαρτυρική ζωή του καταταλαιπωρημένου και πονεμένου αυτού ανθρώπου. Πριν το Πάσχα του 1958 έδωσε χρήματα στον ψάλτη του να πάει να ψωνίσει για τις φτωχές οικογένειες. Αυτά που αγόρασε τα έκαναν δέματα και τα μοίρασαν. Στη γυναίκα αυτή έδωσε ένα δέμα να το πάει σε μία φτωχή οικογένεια λέγοντας «Να μη σε δουν όσο γίνεται με προσοχή». Στην εκκλησία τις νεότερες τις συμβούλευε «Όταν βλέπετε ηλικιωμένες γυναίκες να τις δίνετε τις θέσεις σας και να πηγαίνετε πιο πίσω». Όπως λέγουν «Μας το πέρασε τρόπο ζωής αυτό». Το κάναμε με χαρά γιατί έτσι το ήθελε εκείνος. Χαιρόμασταν να κάνουμε ό,τι του έδινε χαρά. Κάποιες φορές που τον συναντούσα στο δρόμο, ήθελα να τον αποφύγω για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Εκείνος σκεφτόμουν είναι ένας θεωμένος ασκητής, ενώ εγώ μέσα στην κοσμική ζωή, που χωρίς να μπορώ να τον αποφύγω, είναι φορές και πέφτω. Τότε λοιπόν που εγώ ένιωθα άβολα και φοβισμένα, εκείνος με πατρική στοργή με γλυκομιλούσε. «Έλα, έλα, μη στεναχωριέσαι, εγώ δεν σε μαλώνω». Η συγκατάβασή του και για τα πιο ανθρώπινα ήταν αξιοθαύμαστη. Τον αγαπούσα πολύ και τον αγαπώ το ίδιο πολύ. Καθημερινά ζητώ την ευχή του και την προστασία του. Μία άλλη γυναίκα από τη Σύψα διηγήθηκε χαρακτηριστικά. «Εμείς εκείνα τα χρόνια κάναμε πολλά τουρσιά, με αυτά άλλωστε και ζούσαμε. Μία ημέρα εκεί από τη γωνία του φράχτη ήρθε ο γέροντας και μας φώναξε». «Γέροντα, τι θέλεις?» είπα και έτρεξα. «Έχετε τουρσί, παιδί μου? Να πας να βάλεις τουρσί». Και μου έδωσε το πιάτο του, «αλλά να το γεμίσεις μέχρι πάνω, γιατί έχω πολύ κόσμο να ταΐσω». Πέρασα πολύ δύσκολα, αναγκεμένα χρόνια. Ήρθα εδώ 15 χρονών, σε ένα σπίτι φτωχό, με πολλά παιδιά, κι εγώ παιδί ακόμη, αλλά οι ανάγκες και οι δυσκολίες με ορίμασαν. Όταν γεννήθηκε το δεύτερο κοριτσάκι μου, η Ελένη, ήρθε ο γέροντας στο σπίτι μου. Έκλαψε πάνω στο παιδί μου και το ευχήθηκε. «Ευλογημένο να γίνεις παιδί μου». Η πεθερά μου λεγόταν Ελένη. Ήταν πολύ καλή γυναίκα και όταν πέθανε ο γέροντας τη σαβάνωσε. Ήταν πάμφτωχη με 7 παιδιά. Μετά
έβγαλε και έστρωσε πάνω στην κούνια ένα πολύ όμορφο καινούριο σεντονάκι. Τότε ένα σεντόνι είχε μεγάλη αξία και μάλιστα για μένα ήταν ολόκληρος θησαυρός, γιατί όταν γεννήθηκε στο νοσοκομείο το μωρό μου δεν είχα ούτε ρουχαλάκια να τον ντύσω. Οι νοσοκόμες βρήκαν από άλλες μάνες εκεί δίπλα και έντυσαν και το δικό μου το φτωχό. Τον πόνο της φτώχειας μας τον κρατούσα μυστικά μέσα μου. Όταν λοιπόν ο γέροντας έμαθε ότι γύρισα, πήρε το σεντονάκι και ήρθε και ευλόγησε το παιδάκι μου και μου έκανε το καλύτερο δώρο. Ήταν πράγματι ένας πολύ ευλογημένος άνθρωπος και από δίπλα σου ακόμη όταν περνούσε, όλο προσευχές μονολογούσε. Ήμουν νέα κοπέλα κι εγώ τότε, αλλά τα λόγια του έμειναν αξέχαστα στην ψυχή μου. Τον πεθερό μου πάντοτε τον μάλωνε, ίσως γιατί δυσκολεύτηκε πολύ στη ζωή του, ορφανός μεγάλωσε και πέρασε βάσανα πολλά. «Πρόσεξε τον εαυτό σου, πρόσεξε το παιδί που έπεσε στο σπίτι σας», τον συμβούλευε πάντοτε όταν ερχόταν. Δεν ήταν κακός άνθρωπος ο πεθερός μου, αλλά έδειχνε μία σκληρότητα που του έμεινε από την ανέχεια και τη στέρηση των όσων πέρασε και πάντα τον συμβούλευε. Γιατί την ίδια στέρηση για κακοπάθεια τη γεύτηκε στην πιο απαλή του ηλικία και ο γέροντας. Μόνο που σε αυτόν μεταμορφώθηκε και έγινε καλοσύνη, ευαισθησία, προσφορά και θυσία. Έρχονταν άνθρωποι και τον έφερναν πολλά πράγματα, μα εκείνος δεν κρατούσε τίποτε. Όλα τα μοίραζε. Ερχόμουν, γονάτιζα, φιλούσα το χεράκι του και πάντα με χτυπούσε στο νόμο. Αυτός δεν ήταν άνθρωπος σαν και εμάς, ήταν Άγιος. Πάντα Χριστούγεννα και Πάσχα ερχόμουν να μου ευχηθεί, να πάρω την ευχή του. Και πάντοτε έδειχνε τέτοια απίστευτη συγκατάβαση και επιοίκεια για μας τους αμαρτωλούς. Αυτή του την αγάπη και την επιοίκεια την έζησα προσωπικά και δεν την ξεχνώ ποτέ. «Θα ερχόμουν την επομένη να κοινωνήσω», έτσι με είπε και με περίμενε. Μεσολάβησαν εμπόδια και δεν μπόρεσα να πάω να κοινωνήσω, γι' αυτό και δεν ήρθα. Μετά από 2-3 ημέρες, όταν ήρθα στη Θεία Λειτουργία, ταπεινωμένη στάθηκα μπροστά, εκεί δίπλα στην Παναγία την Ελεούσα. Την ώρα που βγήκε με τα τίμια δώρα, σε εκείνη την πιο ιερή στιγμή, έσκυψε και ψιθυριστά μου είπε: «Γιατί, παιδί μου, δεν ήρθες? Εγώ σε περίμενα να ξεκοινωνήσω. Ανθρώπινες αδυναμίες είναι όλα αυτά, μη θλίβεσαι τόσο». Κι εγώ περίμενα να με μαλώσει και να με ταπεινώσει. Βρήκα τον παρηγορητή μου, τον πατέρα μου. Πήρα θάρρος και δύναμη και το ομολογώ πως μόνο αν είσαι Άγιος δεν σταματάς τα ανθρώπινα, τα μικρά, τα εγκόσμια, αλλά τους αγκαλιάζεις όλους σαν πρόβατα, γιατί είσαι οπιμένος τους. Ναι, ήταν για όλους μας πατέρας. Ήταν όντως ο Όσιος Πατήρ ένα πέλαγος αγάπης και διακρίσεως. Άλλη γυναίκα που τη βάπτισε ο Όσιος αναφέρει πως το χωριό του στη Σύψα είχε 6 βαπτιστικά, συνολικά όμως είχε 40. Χριστούγεννα και Πάσχα τα περίμενε στο μοναστήρι. Τους έδινε ύφασμα να ράψουν ρούχα, λαμπάδα από αγνό κερί και δώρα. Τα παιδιά τον θυμούνται πάντοτε πως ήταν με χαμόγελο και καλοσύνη. Τα κάλαντα άρχιζαν κάθε χρόνο να τα λένε από τον Όσιο Γέροντα. Αγόραζε φάρμακα για τους ασθενείς και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Πρόσφερε ένα καλό φαγητό ή μερικά φρούτα για όσους είχαν ανάγκη και οικονομική δυσκολία. Στα τέλη του ο Όσιος έμεινε σχεδόν μόνος, αδικημένος και συκοφαντημένος. Αλλά είχε τόση αρετή που και οι άλλοι να έφταιγαν πήγαινε εκείνος και ζητούσε συγνώμη. Ένας μίλησε σκληρά στον Όσιο και τον πλήγωσε. Δεν το θεώρησε όμως ταπεινωτικό ο ίδιος να πάει να ζητήσει συγχώρεση δίχως να φταίει. «Θέλω τη συγνώμη σου, γιατί αύριο θα μπω στο ιερό να λειτουργήσω. Δεν μπορώ, συγχώρεσέ με», του είπε παρακλητικά και έτσι ειρήνευσαν και οι δύο. Μία χωριανή, αν και πλούσια, την είχε βοηθήσει ο Όσιος, μα εκείνη διατηρούσε μία σκληρή και ασυγκίνητη καρδιά. Προτιμούσε τα φρούτα που της περίσευαν από αυτά που της έστελνε ο Όσιος να τα δίνει στα ζώα της, ενώ έβλεπε τα παιδιά της γειτόνισσας που ήταν νηστικά και πεινασμένα και δεν τα συμπονούσε.
κάποτε φέρθηκε άδικα και πολύ αγνώμονο και στον ίδιο τον Όσιο που τους είχε ευεργετήσει. Όταν μία φορά πέρασε από εκεί ο Όσιος, σιγοψιθύρισε λυπημένα. «Να καταραστώ δεν γίνεται. Να μην καταραστώ δεν γίνεται». Το διόρροφο εκείνο σπίτι κατέρευσε σαν χαρτί και ούτε τούβλο του δεν έμεινε, παρότι ήταν κτισμένο με άλλα γύρω που διατηρούνται ακόμα, εκείνο χάθηκε. Μία άλλη γυναίκα από τη Σύψα διηγήθηκε. Πώς βοηθούσε το χωριό. Πάρα πολύ. Έρχονταν πολύ πλούσιοι γνωστοί του. Αυτοί τον βοηθούσαν οικονομικά. Και εκείνος τη νύχτα, μέσα στη σιωπή, απλόχερα και καλοκάγαθα, τα μοίραζε στους χωριανούς. «Εσύ πήγαινε αυτά σε εκείνο το σπίτι. Εσύ στο άλλο. Εσύ το αλεύρι εκεί». Έτσι βοηθούσε πολύ με δικούς του έμπιστους ανθρώπους. Τα μοίραζε όλα. Εκείνος χόρτενε με το τίποτα. Κι όμως το κουζινάκι του ήταν γεμάτο τουρσιά, γλυκά και άλλα. Ο ίδιος, για να μην είναι αργός, έγνεθε. Όπου πήγαινε, έγνεθε. Το μεσημέρι, το καλοκαίρι κατηφόριζε κάτω από την εκκλησία του χωριού σε μια καρυδιά και καθόταν στη σκιά της γνέθοντας και προσευχόμενος. Σε όποιο μάλωμα και φασαρία γινόταν, έμπαινε εκείνος ειρηνευτής. Και ανδρόγυνα που μάλωναν για να χωρίσουν, ο γέροντας έτρεχε να συμφιλιώσει, να ενώσει, να μην διαλυθεί η οικογένεια. Πήγαινε και στα σπίτια, γιατί εδώ που ήρθε, οι χωριανοί τον φρόντισαν. Προσπάθησαν να τον γιατρέψουν όσο μπορούσαν και ύστερα δέθηκε ψυχικά με το χωριό. Είχε βαφτίσει πολλά παιδιά. Μπορεί στην ίδια οικογένεια να βάφτισε και ένα και δύο παιδιά. Εκείνοι που δυσκολεύονταν να βρουν ονό λόγω και της φτώχειας, προλάβαινε ο γέροντας και τα βάφτιζε. Το ίδιο ζητούσε όμως να κάνουν και οι άλλοι. Έλεγε «Ο καθένας πρέπει τουλάχιστον ένα παιδί να βαφτίσει, να μυρωθούν τα χέρια του». Thank you.
μη κάθεσαι, σε λάτα αυγά μη κάθεσαι. Στανέτε λάτο κλάδα, στανέτε λάτο κλάδα. Χιμίγα των κατηφορών, χιμίγα των κατηφορών. Και λάμπα είναι γκάλια, και λάμπα είναι γκάλια. Πετάξον και να χαμένα και ρόξον σε γκαλιόπομ και ρόξον σε γκαλιόπομ. Είχαμε δύο γυναίκες που μάλωναν πάρα πολύ. Και έτσι απέναντι από το μοναστήρι που ήταν, ακούγονταν συνέχεια. Κι όμως, δεν αμέλησε και της έλεγε, «Αν δεν μιλήσετε καλά, δεν θα κοινωνήσετε». Περάσαμε όμορφα χρόνια μαζί του. Μικρά που ήμασταν, πολλές φορές, παίζαμε εκεί έξω και φυσικά φωνάζαμε δυνατά και τον ενοχλούσαμε οπωσδήποτε στην προσευχή του. Τότε μας έβαζε μια φωνή και αμέσως σκορπίζαμε και το παιχνίδι σταματούσε. Είχε μια αυστηρότητα ζυμωμένη με μια πηγαία αγάπη. Μέσα μας εμείς το διαισθανόμασταν. Γι' αυτό και πιο πολύ τον αγαπούσαμε. Όπου τον βλέπαμε, τρέχαμε να του φιλήσουμε το χέρι. Για να μας μαζεύει κοντά του, εκεί λίγο κάτω από το μνήμα του υπήρχε χωράφι. Έσπερνε καλαμπόκι και μας φώναζε να το σκαλίσουμε, να το ποτίσουμε για να έχει να βοηθάει τον κόσμο. Μα πιο πολύ τώρα νομίζω το έκανε γιατί ήθελε σαν πατέρας να μας έχει κοντά του, να μας συμβουλεύει, να μας διδάσκει και να μας διορθώνει. Κι ύστερα χαιρόταν να καθίσουμε όλοι εκεί κοντά και να μας βλέπει να τρώμε. Τότε ήταν όλος χαρά. Σταματούσε από πάνω μας, πάρε κι αυτό, πάρε κι αυτό. Εμείς τρώγαμε, εκείνος χαιρόταν. Το λαχταρούσαμε πολύ, τόσο πολύ να βρεθούμε κοντά του. Και τότε έλεγε κάτι αποκαλυπτικό για τον καθένα. Τα παιδιά του χωριού, όταν θα πήγαιναν στο στρατό, περνούσαν από τον γέροντα για να τους δώσει ένα σταυρό με τιμίο ξύλο για να πάνε με την ευχή του Θεού. Και τα κορίτσια που θα παντρεύονταν πήγαιναν και ζητούσαν την ευχή του. Όλα ξεκινούσαν και είχαν κέντρο εκείνο το φτωχό μοναστηράκι με τον γέροντα πατέρα μας. Ζήσαμε στιγμές κοντά του που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Μόνο που γρήγορα ο καλός Θεός μας τον πήρε και μείναμε και νιώσαμε την απουσία του μεγάλη. Όμως η ευχή του μας συντροφεύει πάντοτε σε κάθε βήμα. Μία γυναίκα από την Καλύφητο Δράμας διηγήθηκε πως επί βουλγαρικής κατοχής έλεγε «Τα βράδια να έρχεστε όποτε μπορείτε κοντά μου». Οι γονείς έπαιρναν και τα παιδιά μαζί τους γιατί το ζητούσε ο Άγιος Γέροντας. Έλεγε τότε «Θα έρθει μια εποχή που η μάνα δεν θα γνωρίζει το παιδί και το παιδί τη μάνα». «Πώς πάτερ θα γίνει αυτό?» «Ναι, ναι, θα ξενιτευθεί ο κόσμος. Τα παιδιά θα μεγαλώνουν με τις γιαγιάδες και δεν θα γνωρίζουν τους γονείς τους». Όπως και έγινε με τη μετανάστευση. «Θα έρθει καιρός», τους έλεγε, «που τα αδέλφια μεταξύ τους θα σκοτώνονται». Όπως έγινε ακριβώς τον εμφύλιο σπαραγμό. Επί βουλγαρικής κατοχής, ο τόπος δήλθε πολλά και φοβερά δεινά. Κάηκαν ολόκληρα χωριά, λαιλατήθηκαν σπίτια και εκκλησίες, φωνεύθηκαν άνθρωποι, τρομοκρατήθηκαν γυναικόπαιδα. Κάποτε είχαν συγκεντρωθεί πολλοί στο μοναστήρι. Οι Βούλγαροι μπήκαν στην αυλή με ματωμένα σπαθιά. Όλους τους είχε καταλάβει μεγάλος φόβος και έτρεμαν,
ιδιαίτερα τα παιδιά. Όσιος ατάραχος έδινε σε όλους κουράγιο και δύναμη. Βγήκε μάλιστα να υποδεχθεί στην εξώθυρα τους Βουλγάρους. Ήρεμος και με καλοσύνη τους φώναξε. «Ελάτε, ελάτε παιδιά μου», τους είπε. Εκείνοι, σαν αποσβολωμένοι, έκαναν στροφή και έφυγαν. Ο Όσιος ήταν το στήριγμα για όλους τους κατατρεγμένους. Όταν τους λαϊλάτισαν τα σπίτια, ήταν απαρηγόρητες οι μητέρες. Ο Όσιος όλος το ριγί της έλεγε «Μη κλαίτε νυφούλες, μη κλαίτε, έχει ο Θεός, θα έρθουν καλές μέρες, θα φύγουν και θα ηρεμήσουμε πάλι. Μην απελπίζεστε, όλα θα στρώσουν». Με την ευχή του δεν έπαθε κανείς τίποτε. Τα παιδιά τα σταύρωνε, τα ευλογούσε, τα μάθαινε να κάνουν μετάνοιες, να νηστεύουν, να μεταλαμβάνουν με βλάβεια. Μια μητέρα έγκυος που αθέλητα έχασε το μωρό της, σηκώνοντας ένα βάρος, της έβαλε κανόνα να κάνει 40 μετάνοιες κάθε βράδυ όλη τη Σαρακοστή. Της είπε «Αν μπορείς, θέλω να ντύσεις και ένα ορφανό». Ελεήμονο ο ίδιος μάθαινε και τους άλλους να είναι πάντοτε ελεήμονες. Η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πράγματι, η μητέρα αγόρασε ύφασμα και έραψε ένα φουστανάκι για ένα πολύ φτωχό κοριτσάκι. Όταν το πήγε, χάρηκαν και οι δύο αφάνταστα. Έτσι απλά και χαριτωμένα δίδωσκε την αγάπη ο Όσιος. Άλλη γυναίκα με μεγάλη συγκίνηση διηγείται για τον στοργικό Όσιο. «Αρρώστησα όταν ήμουν 10 χρονών το 1946, μαζί και τα άλλα 3 αδελφάκια μου που ήταν μικρότερα από μένα. Αρρωστήσαμε από τη φοηδή πυρετό και ήμασταν πολύ σοβαρά. Η μητέρα μου έστειλε τον πατέρα μου να φέρει τον γέροντα για να μας μεταλάβει. Ο γιατρός στο νοσοκομείο την είχε πει να μας φέρει στο σπίτι για να πεθάνουμε εδώ. Ήρθε λοιπόν ο γέροντας και εγώ όταν τον είδα θυμωμένα τον ρώτησα. «Ήρθες να μας μεταλάβεις για να πεθάνουμε?» «Όχι πουλάκι μου», είπε τρυφερά. «Ήρθα για να γίνεις καλά, να πάρεις το Χριστό και να γιατρευτείς». Ήμασταν ξαπλωμένα κάτω, αδύναμα, αξιοθρύνητα. Ούτε να σηκωθούμε, ούτε να περπατήσουμε μπορούσαμε. Γυρνώντας τη μητέρα μου την παρατήρησε. «Μαρία, αυτά θα γίνουν καλά. Εμείς θα φύγουμε από τη ζωή και αυτά θα ζούνε». «Τι λες γέροντα, πώς θα γίνουν καλά στα χάλια που έχουν? Ούτε στα πόδια τους να σταθούν δεν μπορούν τα καημένα». Και όμως, με τις άγιες ευχές του θεραπεύθηκαν. Έρχονταν τα Χριστούγεννα και όλοι οι χωριανοί έσφαζαν από τα ζώα τους για τις γιορτές. Μόνο εμείς δεν είχαμε τίποτα. Κι εγώ με ένα παιδικό παράπονο έλεγα στη μάνα μου «Εμείς τι θα φάμε?» «Μη στεναχωριέσαι», με ησύχαζε. «Κάποια πόρτα θα ανοίξει και για μας ο Θεός». Με την προτροπή του γέροντα οι χωρικοί μας έφερναν από ένα κομμάτι κρέας και τελικά μαζεύαμε το πιο πολύ. Μια άλλη μέρα το πρωί όταν ξυπνήσαμε, βρήκα στη σκάλα μας σακούλες με διάφορα τρόφιμα. Η μία είχε φακές, η άλλη μακαρόνια, η άλλη πληγούρι και άλλα διάφορα. Για όλα αυτά τη φροντίδα και την έννοια την είχε ο καλόγερος, εκείνος ο ασκητής. Προτιμούσε να μην έχει ο ίδιος τίποτα, αλλά δεν μπορούσε να ησυχάσει αν ήξερε ότι έστω και ένα σπίτι στο χωριό πεινούσε και δυστυχούσε. Άλλη γυναίκα που τότε ήταν μικρή, διηγείται με ωραίες λεπτομέρειες τα εξής. «Ζήσαμε εδώ κοντά στον γέροντα. Ο πατέρας μου μεγάλωσε κοντά του γιατί ήταν ορφανός και τον προστάτεψε ο γέροντας. Όταν μετά έκανε οικογένεια και εμείς τα παιδιά μεγαλώσαμε εδώ κοντά στον παππούλη. Από πολύ μικρή πήγαινα κοντά του γιατί πάντα ήθελα να είμαι μαζί του. Όταν τον έβλεπα που έκλεινε την πόρτα κάτω από καμπαναριό, καταλάβαινα πως κάπου θα πήγαινε. Πήγαινε στις οικογένειες εδώ στο χωριό και τους συμβούλευε. Έλεγε στη μάνα μου, θα πάω κι εγώ μαζί του. Και τρέχοντας βρισκόμουν κοντά του. «Παππούλη», τον παρακαλούσα, «θα με πάρεις μαζί σου? Αν μπορείς να περπατάς, έλα. Γιατί αν κουραστείς, εγώ δεν μπορώ να σε σηκώσω». «Μπορώ, μπορώ, θα περπατώ», απαντούσα, και επειδή εκείνος πήγαινε πολύ αργά με τον μπαστούνάκι του, λόγω της αναπηρίας του δεν κουραζόμουν. Πηγαίναμε στην άλλη μεριά του χωριού, εκεί σε ένα καφενείο και καθόμασταν έξω. Έρχονταν οι γυναίκες και τον συμβουλεύονταν. Μετά γυρνούσαμε πάλι πίσω. Θυμάμαι ήμασταν πολύ φτωχοί, αλλά μας αγαπούσε και όλο μας είχε κοντά του. Κι εγώ δεν ξέρω το γιατί, αλλά πολλές φορές έπεφτα στην αγκαλιά του και έκλαιγα.
εκείνος με χάιδευε στοργικά και όλο παιδάκι μου, με φώναζε. Με έδινε κανταήφι, θυμάμαι. Του το έφρενε ο κόσμος και εκείνος το έκρυβε για μένα. Όταν τον άκουγα και φώναζε «Βαγγελιό, Βαγγελιό», εγώ πετώντας έφτανα στην αγκαλιά του. «Φάτο», μου έλεγε, «είναι για σένα. Αύριο θα σε δώσω άλλο». Πολλές φορές μου έσφυγε το κεφαλάκι μου δυνατά και με ρωτούσε «Πόνεσαι?» «Όχι», απαντούσα. Εκείνος με δοκίμαζε για να δει πότε θα θύμωνα. Όμως καμιά φορά δεν θυμάμαι να θύμωσα, γιατί πολύ τον αγαπούσα. Όλα μου φαίνονταν σαν χάδι τρυφερό. Μ' έδινε και σοκολάτες, κουφέτα, καραμέλες. Στα χρόνια της βουλγαρικής κατοχής φιλοξενούσε πολλούς ανθρώπους στο μοναστήρι. Έστρωναν κάτω και κοιμόταν ο κόσμος. Οι γυναίκες τα βράδια αγρυπνούσαν και έκαναν παρακλήσεις. Όχι κάθε μέρα, αλλά τακτικά έρχονταν προσκυνητές και φιλοξενούνταν στον ξενώνα. Πότε λίγοι και πότε πολλοί. Ο γέροντας ήξερε πόσοι και πότε θα έρθουν. Όταν θα έρχονταν πολλοί, εκείνος με φώναζε «Βαγγελιό, σκούπισε γρήγορα κάτω από τα πεύκα». Όταν ερχόταν ο κόσμος, έστρωνε κάτω και καθόταν. Όλοι γύρω-γύρω κάθονταν με σιωπή. Κάπου-κάπου έλεγαν κάτι σιγανά. Νίστευαν τότε όλα τα παιδιά και όλα τα αγαπούσαν, τον αγαπούσαν πολύ, και αυτός αγαπούσε όλο τον κόσμο. Όταν ήμουν μικρή, μου έλεγε «Βαγγελιό, εγώ άμα πάω στη Δράμα θα σε φέρω φόρεμα». Και εγώ περίμενα και όλο τον ρωτούσα «Πότε θα πας στη Δράμα, θα περιμένεις ακόμη λίγο». Όταν τελικά πήγε, εγώ περίμενα μέσα στη χαρά να μου φέρει το φόρεμα. Όταν τον είδα που ήρθε με το ταξί και κάτι κρατούσε, εγώ πέταξα από τη χαρά μου. Ήταν ένα άσπρο ύφασμα πολύ όμορφο, με μικρά κόκκινα μήλα και δύο μικρά πράσινα φυλλαράκια. Ήταν ύφασμα, αλλά έφτασε και ράψαμε από ένα φόρεμα με την αδελφή μου. Όταν κάποτε πήγα και κοιμήθηκα σε μία φίλη μου εδώ στο χωριό, ο γέροντας όταν δεν με είδε την πρώτη βραδιά και τη δεύτερη, μετά με φώναξε. Όταν έμαθε που ήμουν, με μάλωσε πολύ. «Όχι, άλλη φορά στο σπίτι σου να κοιμάσαι. Δεν θα πας άλλη φορά». Κι εγώ τον άκουγα πάντα, γιατί πολύ τον αγαπούσα. Και εκείνος αγαπούσε, αλλά με άλλο τρόπο. Πολλές φορές μου έλεγε «Βαγγελιό, εγώ θα πεθάνω, θα με κλαις». Έλεγα «Όχι». «Δεν θα με κλάψεις», με ξαναρωτούσε. «Όχι», τον έλεγα, «δεν θέλω να πεθάνεις». «Δεν θα πεθάνεις». Και όταν είχε κόσμο πάλι με πείραζε. «Βαγγελιό, θα πεθάνω, θα με κλαις». Εγώ τότε μόνο κοίταζα, δεν έλεγα τίποτε. «Θα με κλαις», ξανάλεγε. «Όχι», απαντούσα. Έλεγα το «όχι», γιατί ήθελα να ακούσω ότι δεν θα πεθάνει. Εκείνος όλο με πείραζε. Εδώ θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου. Να σπάλω και πω.